Είμαστε στην εκπομπή Μπίγες, όπου γινόμαστε. Τι γινόμαστε Μπίγες, δηλαδή με τη Μαρία Δαμανάκη. Πέρα λίγο Μπίγες, πάρα δεν είπε τίποτα. Είναι αυτή η φοβερή γοητεία. Και πρέπει να σου κάνω. Μπορώ να κάνω μια προσωπική εξομολόγηση. Μπορώ. Έτσι. Δική μου εκπομπή. Ό,τι θέλω. Λοιπόν, έχει παρατηρήσει για διάφορε κατσίε που γράφουμε για σένα και διάφορα πικρόχολα σχόλια και στην ελευθεροτυπία και αλλού, δηλαδή όπου μπορούμε. Θα σου πω τώρα. Μας περιποίησε όντως, ναι, δεν μπορώ να πω. Ειδικά το συνασπισμό, αλλά κυρίως εσένα. Αυτό είναι αλήθεια. Και εμένα προσωπικά. Και θα σου πω γιατί όμως. Και τότε θα με καταλάβεις. Γιατί είσαι ένα άνθρωπο βαθιά συναισθηματικό. Από ερωτική απογοήτευση. Α. Αυτό. Από ερωτική απογοήτευση επένδυση στο πρόσωπό μου. Γιατί όμως. Διότι το 1974-75 ήμασταν οι μισοί τουλάχιστον Έλληνες, ήμασταν ακνίτες. Ήμουν κι εγώ εκεί που λέγανε, όταν διαβάζαμε. Αποκαλύπτεις το αριστερό παρελθόν. Λοιπόν, και καθώ ήμουν ακνίτης, εσύ τότε ήσουν κάτι φοβερό στην Κνέα. Κάτι, δηλαδή ήσουν ένα φοβερό οράμα και όλοι ήμασταν ερωτευμένοι μαζί σου. Αυτό δεν ξέρω. Και μετά την απόρριψη του κινήματος και τα λοιπά την εκλάβαμε προσωπικά. Λέμε, μας έφτιαξε η Μαρία. Η κατάρρευση δηλαδή του σοσιαλισμού. Λέμε, η Μαρία αυτή. Το είχαμε πάρει δηλαδή επί πόνου. Πόσες δίλες ακόμα... θέλω να σου δώσω για αυτό το καλό αστείο. Διότι μόνο αστείο μπορεί να εκλειφθεί αυτό. Και μετά, τι έγινε μετά, Μαρία? Ναι, η κατάρρευση κοστίζει λιγότερο όταν είναι κανείς προετοιμασμένος. Αυτό έχω να πω εγώ. Σε μένα κόστισε λιγότερο διότι είχαν χτυπήσει κάποια καμπανάκια πριν. Ωστόσο, δεν μπορώ να πω ότι δεν μου κόστισε. Μου κόστισε όπως και σε όλους. Και σε όλες που, εν πάση περιπτώσει, είχαν μια επαφή εκείνη την περίοδο. Αλλά προσωπικά τα βλέπω αυτά με και των υστέρων. Με κάποια ικανοποίηση. Γιατί πιστεύω ότι κάναμε τα κατάλληλα πράγματα στον κατάλληλο χρόνο. Δηλαδή, φαντάζεσαι πώς. Και πώς βγήκαν λάθος. Μπορεί να βγήκαν λάθος, αλλά αυτά. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν λάθος. Αλλά αυτά που πιστεύαμε και το πάθος μας ήταν αληθινό. Είχα και επειδή το πάθος λείπει πάρα πολύ, είναι είδος έναν επαρκία, εγώ που το βρίσκω και είναι αυθεντικό, το εκτιμώ. Λοιπόν, εκτιμώ την νιώτη μας που τη ζήσαμε καλά. Σκέψου να την είχαμε περάσει μέσα σε μια γενική απάθεια και αδιαφορία. Και όλα αυτά να είχαν κυλήσει πλάι μας. Να τα κοιτάζαμε από μακριά και να λέμε, κοίταξε πώς κυλούν. Λοιπόν, είναι πολύ καλό το ότι ήμασταν μέσα. Και τα ζήσαμε και μπορούμε ο καθένας να βγάλει τα συμπεράσματά του, να λέει ότι. Κάναμε λάθος. Ναι. Ή... Τουλάχιστον κάτι κάναμε. Σκέψου να μην κάναμε και τίποτα. Και πολύ καλό το ότι τώρα είσαι έξω. Έτσι, ναι, ναι. θα ξαναπέρνε τώρα... ποτέ το συν. Δηλαδή, έστω ότι ήταν σε κρίση, α πούμε. Όπως όταν Μητσοτάκη τώρα που γυρεύει να πάρει τη Νέα Δημοκρατία, τι την κάνει. Μα έφυγε ποτέ. Το πρόβλημα είναι νομίζω ότι ο Μητσοτάκη δεν έφυγε ποτέ από τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ έφυγα πραγματικά και άφησα του ανθρώπου να τραβήξουν να κάνουν μια προσπάθεια την οποία σέβομαι. Δηλαδή, κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι. Δεν έχει νόημα να λες ότι εγκαταλείπω την αρχηγία ενός κόμματος, διότι έχω κάποιες ευθύνες και να είσαι. Όχι ως παρόν. Ναι. Παρόν, στο κέντρο. Έχει νόημα με την έννοια ότι κάποιοι άλλοι έχουν την ευθύνη και σιωπάς, τους αφήνεις να πράξουν και να αναλάβουν. Και ενώ τώρα θέλει να φάει τον Έβερτ, να υπάρχει θέμα. Εσένα δεν σε χωνεύει με τίποτα, Μητσοτάκης. Σε έβλεπε στη Βουλή και τρελανότανε. Τα έπαιρνε στο κρανίο που λέει ο Χριστόπουλος. Δηλαδή, πάθανε κάτι. Ναι, δεν μπορώ να πω ότι είχαμε τις καλύτερες δυνατές σχέσεις. Αλλά... Ενώ με την Παπαρία και το Κουκουέ ήταν μέλι με το γάλα. Γιατί με το Μητσοτάκη δεν. Να βλέπεις ότι δεν με συμπαθεί όλος ο κόσμος, ναι, που λες. Όχι, αυτό είναι υπέρ σου. Να μην σε συμπαθεί ο Μητσοτάκης είναι κάτι στα υπέρ σου. Είναι τελείως πεθαμένη η αριστερά. Προς το τέλος νομίζω ότι είχε αλλάξει κάποια γνώμη. Τελείως πεθαμένη η αριστερά. Ναι. Είναι, δηλαδή είναι μέσα στη φορμόλη κανονικά, δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναβγεί. Εξαρτάται τι εννοούμε αριστερά. Αν εννοούμε εκείνη την αριστερά του παρελθόντος που έλεγε ότι εγώ θα κάνω στην κοινωνία αυτά και πήγαινε να τα εφαρμόσει σαν ένδυμα, κομμένο, κεραμένο, έτοιμο στην κοινωνία, ναι, δεν νομίζω ότι μπορεί να ξαναυπάρξει. Αλλά αν εννοούμε αριστερά μία στάση αμφισβήτησης απέναντι στην εξουσία, απέναντι στα όσα μας συμβαίνουν, εγώ πιστεύω ότι δεν θα πεθάνει ποτέ και είμαι μέσα, υπέρ και θα συνεχίσω. Θα ξαναμπεί ποτέ στην ιστορία ως πολιτικός, αυτό που λέμε. Κεντρική καριέρας. Πολιτική σκηνή. Ναι, ναι. Δεν μπορώ να το δω. Δεν μπορώ να το δω με τίποτα αυτό αυτή τη στιγμή. Με τίποτα. Δηλαδή πιστεύω ότι η κεντρική πολιτική σκηνή στην Ελλάδα όπως είναι χρειάζεται γενική αναδιοργάνωση. Δεν σου πάει. Δεν μου πάει. Μια σου κάνει. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Ναι, γιατί πήγαινε εκεί να πούμε με τα. Εγώ θα το πω, το παίρνει με τα ερείπια. Πήγαινε και έκανε συμβούλιο αρχηγών. Εντάξει, 700 χρονών οι 4-30 ή πώς ήσουν. Λοιπόν, πήγαινε εκεί και έχανε image. Δηλαδή έβγαινε κι εσύ. Πραγματικά όταν μπαίνει σε αυτό το κόλπο τελικά δεν μπορεί να μην επηρεαστεί. Από τη λογική, την αρχηγική. Ναι, φοβούμαι πως όταν μπαίνεις στα κόλπα πάντα επηρεάζεται. Δηλαδή, και εγώ τώρα που είμαι εδώ μαζί σου, κάπως επηρεάζομαι από την όλη κατάσταση. Ναι, αυτό είναι αναμφισβήτητα. Ναι. Αλλά θέλω να πω για αυτά συμβούλια αρχηγών δεν ήταν ό,τι χειρότερο μας είχε συμβεί. Το χειρότερο. Πλάκες, λέγατε. Λέγατε πλάκες. Είναι ασυνεννοησία. Μπα. Λείπει και το χιούμορ. Λείπει και το χιούμορ από την κεντρική πολιτική σκηνή. Αυτό είναι γεγονός. Σημασία έχει ότι όσο πιο κοντά είναι κανείς στην απλή καθημερινότητα, τόσο παίρνει χυμούς, ζωντάνια.
Γίνεται μία μετάγγιση ζωντάνια αίματος από την απλή καθημερινότητα. Πιστεύω. Αυτό φαντάζομαι το χρειαζόμουν πολύ όταν τα παράτησες και πήγες. Ναι, το χρειαζόμουν πολύ. Και πάντως ελπίζω να κρατήσω το συμπέρασμα διαβίου, ότι το χρειάζομαι και τώρα. Δηλαδή να μην μου φύγει αυτή η αίσθηση. Τα παιδιά νιώσαν τη διαφορά. Βέβαια τη νιώσαν τη διαφορά. Βέβαια του χρωστάω τόσα πολλά για εκείνη την περίοδο. Που δεν νομίζω ότι θα την ξεπληρώσω ποτέ, θα τα ξεπληρώσω ποτέ απέναντι σε αυτό. Πάντως, ξέρεις ότι όταν μεγαλώσουν θα μισούν την πολιτική. Θα ακούνε πολιτική γιατί τους έπαιρνε τη μαμά. Έτσι δεν είναι? Ναι, μπορεί. Αλλά ελπίζω μέχρι τότε να έχω ανασκευάσει την ιδέα που έχουν για την πολιτική. Ναι, να έχει αλλάξει η πολιτική. Γιατί πολιτική δεν είναι τώρα μόνο αυτό. Πολιτική είναι όλα. Και αυτό που κάνουμε εδώ πολιτική δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Πώς δεν είναι, δεν έχεις πολιτικές απόψεις? Όχι, καμία. Το λέω και δεν με πιστεύω. Γιατί φοράς πράσινο που κάνεις? Αλλάζω κάθε μέρα που κάνεις. Το που κάνεις μπορεί να το αλλάζεις κάθε μέρα, αλλά αυτό που υπάρχει στο βάθος του μυαλού είμαι σίγουρο ότι δεν το αλλάζεις. Σε πληροφορώ ότι είμαι υπέρ της ιδεολογίας της μη ιδεολογίας. Δεν υπάρχει. Πώς δεν υπάρχει? Δεν υπάρχει. Αυτό εσύ πιστεύεις ακόμα ότι υπάρχει, αυτά είναι τα κατάλληλα.